Τώρα πάμε στην πόλη Ξοχούς να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχό της, τον κύριο Γιώτη Παπαχριστοφή. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Φτάνουν κοντά μας, αν θέλετε, καταγγελίες από δημότες σας ότι δεν μπορούν να κάνουν rapid test για κορονοϊό. Είναι ένα το κλιμάκιο, αν θέλετε, έρχεται είναι δύο φορές την εβδομάδα, τρεις, και καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή. Είναι τρεις φορές τη βδομάδα που γίνονται αυτά τα τεστ. Έχουμε επισημάνει και έχουμε ειδοποιήσει το Υπουργείο ότι να αξιολογήσει τον αριθμό των ατόμων και την περιοχή. Και επειδή τώρα έχει μπει και η συντηρητική βιομηχανία και χρειάζεται να κάνει τεστ, στις επόμενες μέρες θα είναι και η ξενοδοχειακή βιομηχανία. Ναι, και είναι τα παιδιά γυμνασίου τώρα, κύριε Παπαχριστοφή. Και το σχολεία, γι' αυτόν χρειάζεται περισσότερες μέρες να γίνονται αυτά τα τεστ ή και σε δεύτερο σημείο. Έχουμε ενημερώσει από την προηγούμενη εβδομάδα το Υπουργείο. Σήμερα έχω μιλήσει πάλι με το Υπουργείο και αναμένω να μας πούν τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται να περιμένουν εκεί 1,5 με 2 ώρες κάποιος που να χρειάζεται για να κάνει το τεστ του. Ναι. Και να πούμε και λίγο, κύριε Παπαχριστοφή, από ποιες περιοχές, δεν είναι μόνο οι δημότες της πόλης Χρυσοχούς, είναι, αντιλαμβάνομαι, από τον Παχαίαμο. Δεν ξέρω αν έρχονται και από τον Πύργο ή αν έχουν εκεί σημείο δειγματοληψίας. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή, είναι γύρω στις 20 κοινότητες, είναι γύρω από τον Δήμο, mm-hmm. που είναι πιο κοντά με τον Δήμο και έρχονται εδώ και κάνουν αυτά τα τεστ τους. Mm-hmm. Γι' αυτόν χρειάζεται ίσως περισσότερες μέρες και περισσότερα σημεία, αν κρίνουν ότι την ίδια ημέρα να έχει δύο σημεία. Αυτοί θα το αποφασίσουν. Ναι. Να πούμε σήμερα ότι μπήκα σε αυτόν τον κατάλογο με τα σημεία δειγματοληψίας. Στην Πάφο είναι 6 σήμερα, κύριε Παπαχριστοφή. Κανένα στην πόλη Χρυσοχούς. 6 στην πλατεία Δημαρχείου, στην πρώην οικία του Επάρχου, στον προαύλιο χώρο στάθμευσης Αέρα Κόρυβος, στην αίθουσα εκδηλώσεων Χλώρακας, 6 στο Πολέμη και στην ΕΜΠΑ. Προς την πόλη Ξοχούς δεν έχει σήμερα, είναι μια με μια και αναλόγως. Και έχει ανθρώπους που χρειάζονται να κάνουν το τεστ και μάλιστα δεν μπορούν να περιμένουν τόσες ώρες στην ουρά. Δευτέρα, Πέμπτη και Κυριακή γίνονται αυτά τα τεστ εδώ στον Δήμο. Φαίνεται ότι μετά που εμπήγε και η συντηρητική βιομηχανία να κάνουν αυτά τα τεστ, δημιουργήθηκε πραγματικά πρόβλημα. Υπάρχουν ώρες που περιμένουν ίσως και 2 ώρες κάποιος για να κάνει αυτό το τεστ. Γι' αυτό, όπως έχω πει, έχω μιλήσει με το Υπουργείο να αξιολογήσουν και να τοποθετήσουν και άλλα σημεία ή άλλες μέρες που χρειάζεται για να γίνονται αυτά τα τεστ. Μάλιστα. Πριν να κλείσουμε, κύριε Παπαχριστοφή, δώστε μας και την εικόνα στον τουριστικό Δήμο της πόλης Χρυσοχούς. Περάσατε κι εσείς τα περιοριστικά μέτρα. Δεν ξέρω αν άνοιξαν οι χώροι εστίασης στην περιοχή, αν έχει κόσμο, αν λειτουργούν, αν μπορούν να αντεπεξέλθουν, τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν στην περιοχή. Σίγουρα περιμένουν και τα ξενοδοχεία να ανοίξουν, να δοθεί το πράσινο φως, ούτως ώστε να δέχονται και Κύπριους. Διότι από τα αεροδρόμια είναι πολύ λίγοι που έρχονται, γι' αυτό πρέπει να ανοίξει και να δοθεί αυτό το δικαίωμα και στους Κύπριους να έρχονται στα ξενοδοχεία, που σήμερα είναι απαγορευτικό. Περιμένουν οι ξενοδόχοι μας, οι μικρές μονάδες που βρίσκονται εδώ, περιμένουν να τους δοθεί αυτή η δυνατότητα και είναι έτοιμοι να ανοίξουν για να δεχτούν Κύπριους και ξένους επισκέπτες. Μάλιστα. Κύριε Παπαχριστοφή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Τώρα, Ιάκωβε, πάμε σε μια θετική εξέλιξη.